Την επιμονή Ελλάδας και Κύπρου στο διεθνές δίκαιο επαναβεβαίωσαν κατά τη συνάντησή τους το πρωί της Πέμπτης ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στην πρώτη δημόσια δραστηριότητα του Προέδρου Αναστασιάδη μετά την ανάρρωσή του από τον κορονοϊό, οι δύο άνδρες συζήτησαν, όπως ανέφερε, τις απαιτούμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Σε παρόμοιο μήκος κύματος και οι επαφές του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Κύπριο ομόλογό του. Οι συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αλλά και η συνεχιζόμενη υβριδική τακτική της Τουρκίας, διαμορφώνει ένα δυσχερές περιβάλλον που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Παρακολουθούμε στις παρεμβάσεις της Τουρκίας ένα κρεσέντο προκλητικής ρητορικής, συνεχείς απειλές και ένα σκληρό δημόσιο διάλογο για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι βρισκόμαστε πάντα σε διαρκή και στενό συντονισμό, ιδιαίτερα υπό το κράτος της απειλής απόπειρας δημιουργίας νέων τετελεσμένων, τόσο στο έδαφος όσο και στη θάλασσα, παρά το διεθνές δίκαιο και παρά το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, στην Ούγκλος. Θυμίζω ότι οι σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν και αναμένουμε η Τουρκία να συμμορφωθεί με αυτές τις αποφάσεις. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, παραλληλίζοντάς την με εκείνη της Τουρκίας στην Κύπρο. Ουκρανία και Κύπρος αποτελούν περιπτώσεις κατάφορης παραβίασης διεθνούς δικαίου. Όμως εκεί σταματά η ομοιότητα. Γιατί πριν από 48 χρόνια η διεθνής κοινότητα δεν αντέδρασε στην εισβολή στην Κύπρο με τον τρόπο που έπρεπε να αντιδράσει. Όπως και στην περίπτωση της Ουκρανίας, το Κυπριακό ήταν και παραμένει ζήτημα εισβολής και κατοχής. Οι ίδιες αρχές που παρουσιάζονται στην περίπτωση της Ουκρανίας παραβιάζονται και στην περίπτωση της Κύπρου για 48 συναπτά έτη. Παρά τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για προώθηση συγκεκριμένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που είχαν σκοπό να δημιουργήσουν κινητικότητα και να ενισχύσουν το κλίμα εμπιστοσύνης, η τουρκοκυπριακή πλευρά προχώρησε στην απόρριψή τους, προτάσσοντας την λύση δύο κρατών.